Είναι οι δυνατότητες που προσφέρονται στους σπουδαστές της γαλακτοκομικής σχολής, καθώς ουσιαστικά μετά την αποφύτισή τους ανοίγονται δύο δρόμοι. Ο ένας της άμεσης απορρόφησης στην αγορά εργασίας και ο έτερος είναι αυτός της αυτοαπασχόλησης με τη δημιουργία και λειτουργία μικρών ή μεγαλύτερων οικιακών τυροκομείων. Τα εφόδια που προσφέρονται στους αποφύτους είναι πολλά, καθώς βγαίνουν με πλήρης κατάρτιση και έτοιμοι να προχωρήσουν στον κλάδο που επέλεξαν. Ουσιαστικά προσφέρονται σπουδές για μια σύγχρονη αγροτική επαγγελματική εκπαίδευση από τον Ενεργό Δήμητρα σε νέους και νέες, κατόχους τουλάχιστον ενδεικτικού πρώτης τάξης γενικού επαγγελματικού λυκείου που θέλουν να δραστηριοποιηθούν ή να απασχοληθούν σε εκμεταλλεύσεις και επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα. Οι εγγραφές στις σχολές ΕΠΑΣ του οργανισμού γίνονται σε δύο περιόδους, από τη Δευτέρα 3 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 28 Ιουνίου και από τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου έως και τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου. Θα λειτουργήσουν 6 σχολές, μεταξύ των οποίων και η Γαλακτοκομική ΕΠΑΣ Ιωαννίνων, με ειδικότητα τη γαλακτοκομία και την τυροκομία. Είναι μία από τις 6 σχολές επαγγελματικές με κατεύθυνση στην αγροτική εκπαίδευση του Ελγό Δήμητρα, ο οποίος επιβλέπεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πανελλαδικά επαναλαμβάνω ότι είναι 6 οι σχολές μας. Εδώ στα Γιάννενα η σχολή με την κατεύθυνση της γαλακτοκομίας τυροκομίας, την Λάρισα η Αβερόφιος με κατεύθυνση στην ζωική παραγωγή και δύο τμήματα λειτουργούν εκεί, ζωική παραγωγή το ένα και αγροτικά μηχανήματα το δεύτερο. Στην Καλαμπάκα λειτουργεί τμήμα ξυλογλυπτικής. Στην Αθήνα, στο κτήμα Συγκρού, λειτουργεί σχολή με κατεύθυνση στην φυτοτεχνία και την αρχιτεκτονική κήπων. Στην Εμαία για το κρασί, τμήμα εινοποιίας και στην Κρήτη θερμοκήπια. Στα Γιάννενα έχουμε την γαλακτοκομική σχολή. Δέχεται μαθητές από όλη την Ελλάδα, όπως και όλες οι σχολές μας, μιας και κάθε μια από αυτές τις σχολές είναι μοναδική για την Ελλάδα. Στα Γιάννενα, λοιπόν, όλοι οι ενδιαφερόμενοι που κατάγονται κυρίως από κτηνοτροφικές οικογένειες, που κατάγονται από περιοχές ορεινές, μειονεκτικές, όλα αυτά που σας λέω είναι προσόντα που προσθέτουν μόρια, γιατί συνήθως έχουμε έναν αριθμό αιτήσεων μεγαλύτερο από αυτές που μπορούμε να κάνουμε δεκτές. Επομένως, υπάρχει κατάταξη με βάση μοριοδότησης, βαθμός πτυχίου και τα άλλα κριτήρια που σας είπα, να κατάγονται από αγροτική, από κτηνοτροφική οικογένεια και να, κάποια κοινωνικά κριτήρια όπως είναι οι μειονεκτικές περιοχές και οι πολυτεκνοί κλπ. Τα παιδιά αυτά έχουν άμεση απορρόφηση στην αγορά εργασίας ή γίνανε στις δικές τους μονάδες, αυτές που έχουν βάσει περιπτώσει προκειμένου να ασχοληθούν με την γαλακτοκομία? Γίνονται και τα δύο. Οι περισσότεροι έρχονται για να εξελίξουν την οικογενειακή τους επιχείρηση, την κτηνοτροφική, να την μετατρέψουν σε οικοτεχνική και ίσως να ιδρύσουν και στη περιοχή τους, αφού τα περισσότερα επαναλαμβάνουν από μικρές περιοχές, να ιδρύσουν εκεί ένα μικρό παραδοσιακό τυροκομείο, εφόσον έχουν τις γνώσεις και σε εμάς αποκτούν και την επιστημονική κατάρτιση. Όσοι όμως δεν έχουν ή δεν θέλουν να κάνουν κάτι παρόμοιο, απορροφώνται από τις βιομηχανίες σαν στελέχη στην παραγωγή. Με μεγάλο ποσοστό, δεν νομίζω ότι δεν υπάρχει απόφυτός μας που θα ήθελε να απασχοληθεί στον κλάδο και δεν βρίσκει δουλειά. Συνήθως δεχόμαστε τις προσκλήσεις εδώ, τις αγγελίες δηλαδή για δουλειά, και ξέρουμε ότι όλες σχεδόν καλύπτονται. Αυτός είναι και ο λόγος που δεχόμαστε και τόσες πολλές αιτήσεις. Αυτό που θα ήθελα να τονίσω και για τις 6 σχολές του Ελγό Δήμητρα είναι ότι κάθε μια από αυτές διαθέτει έναν χώρο κατάρτισης των μαθητών της απολύτως επαγγελματικό. Εμείς έχουμε τυροκομείο επαγγελματικό. Η Νεμαία, για παράδειγμα, έχει τον αμπελώνα της. Η ξυλογλυπτική έχει το δικό της εργαστήριο. Με αποτέλεσμα, οι απόφοιτοί μας είναι πλήρως και έτοιμοι καταρτισμένοι. Αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα των σχολών αυτών. Η προθεσμία κρατά όλον τον Ιούνιο και το πρώτο δεκαμερισήμερο του Σεπτεμβρίου. Και πόσο χρόνο είναι η φίτηση? Η φίτηση είναι 2 χρόνια. Οι μαθητές γίνονται δεκτοί έχοντας τελειώσει τουλάχιστον την πρώτη λυκείου. Δεν γίνονται γενικά μαθήματα, γίνονται μόνο ειδικά μαθήματα. Η φίτηση, αλλά και η διαμονή και η διατροφή για όλες τις σχολές μπορούν να είναι δωρεάν, δηλαδή είναι προαιρετικό αν θα μείνει κανείς εδώ, αλλά αν θέλει μπορεί, και αυτό αυξάνει τη χορηγία και το ποσοστό των μαθητών από μικρά μέρη, που πραγματικά έστω και αν η οικογένειά τους δεν θα είχε διαφορετικά τους πόρους, μπορούν να έρθουν εδώ ή και στις άλλες σχολές και να πάρουν αυτή την αγροτική εκπαίδευση.